Γεια σας, με λένε Γιώργο Μπούφη, είμαι από τις Σπέτσες, ασχολούμαι με τις άμαξες σαν χόμπι. Είμαι 25 χρονών, ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό το χόμπι από τα 15 περίπου, μπορεί και πιο πριν, λόγω του πατέρα μου, μαζί τα φτιάχνουμε όλα αυτά. Το χόμπι μας κυρίως είναι να φτιάχνουμε τα σιδερένια μέρη της άμαξας, αφού παραλάβουμε το ξύλινο κομμάτι από έναν καραβομαραγκό. Εμείς ασχολούμαστε με τα σιδερένια μέρη και τη διακοσμούμε όπως χρειάζεται. Μπορούμε να φτιάξουμε τις ούστες της άμαξας, κοινώς τα μορτισέρ της και διάφορα άλλα σημεία στα οποία τη διακοσμούμε όπως μας αρέσει. Τα βασικά σημεία της άμαξης είναι το κασόνι, όλο αυτό εδώ πέρα το σίδερο, το ξύλινο, sorry. Λοιπόν, φτερά, κουκούλα, οι ρόδες, το αμορτισέρ της και έχουμε από εκεί και πέρα καθίσματα, τα τιμόνια εδώ πέρα που μπαίνει το άλογο, τα βατάκια για να ανέβει ο πελάτης πάνω. Αυτά είναι τα βασικά μέρη. Εμείς φτιάχνουμε το σασί, δηλαδή σε αυτή την άμαξα που είναι τελείως καινούρια. Έχουμε φτιάξει το σασί, το σιδερένιο κομμάτι, και σε αυτό το έχουμε στείλει στον καραβομαραγκό, έτσι ώστε ο καραβομαραγκός να πλασάρει πάνω τα ξύλα, να τα προσαρμόσει πάνω και να φτιάξει το αποτέλεσμα που βλέπουμε εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα, όταν την παραλάβουμε εμείς από τον καραβομαραγκό, θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τα σιδερένια μέρη, θα φτιάξουμε τις ούστες της, θα προσαρμόσουμε τα φτερά, θα βάλουμε τις ρόδες πάνω, θα φτιάξουμε τα ξύλα για την κουκούλα, θα φτιάξουμε τα τιμόνια, τα διάφορα διακοσμητικά που βλέπουμε εδώ πέρα, αυτά εδώ, όλα αυτά εμείς τα έχουμε φτιάξει. Κοίτα, μία άμαξα για να ολοκληρωθεί μπορεί να πάρει από 2 μήνες έως και 2 χρόνια. Είναι αναλόγως τι όρεξη έχεις, τι χρηματικό budget έχεις. Είναι πολλοί οι παράγοντες για να φτιαχτεί μία άμαξα. Αυτή είναι μία μπροστινή ρόδα. Αποτελείται από το κεφαλάρι, τις ακτίνες και γύρω-γύρω είναι η αψίδα με το λάστιχο. Το κεφαλάρι είναι αυτό, κοινός. Το βλέπουμε. Και πάνω σε αυτό προσαρμόζονται οι ακτίνες για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Μέσα η ρόδα έχει ένα χωνί, στο οποίο εδώ μέσα μπαίνει ο άξονας και βιδώνεται από την έξω μεριά. Με αυτά εδώ τα σίδερα σφίγγεται, έτσι ώστε να μην πλασκάρει, και αυτό εδώ πέρα το σίδερο σφίγγει όλη τη ρόδα και προσαρμόζεται μέσα το λάστιχο. Αυτό εδώ είναι η ακτίνα της ρόδας, αλλιώς το παλμάκι. Αυτό εδώ το κομμάτι μπαίνει στο κεφαλάρι μέσα και αυτό εδώ στην αψίδα γύρω γύρω. Αυτό είναι ένα δίτροχο παραδοσιακό. Το πήραμε τελείως διαλυμένο με τον πατέρα μου και το φτιάξαμε όλα από την αρχή, είναι τα πάντα καινούργια πάνω σε αυτό. Το χρησιμοποιώ για προσωπική μου χρήση, για βόλτες. Είναι πολύ λίγα τα πράγματα τα οποία έχουν μείνει πάνω από τότε, όπως ξέρω εγώ αυτά εδώ πέρα ή αυτό εδώ. Όλα τα υπόλοιπα είναι ολοκένουργια, από ρόδες, σούστες έχουμε φτιάξει εμείς. Τα ξύλα όλα είναι καινούρια, από την αρχή όλα φτιαγμένα, αυτά εδώ πέρα, τα φτερά, όλα είναι ολοκένουργια. Στηριχτήκαμε πάνω σε αυτό εδώ πέρα, που θεωρητικά αυτό είναι το σασί του, το σίδερο από κάτω, και φτιάξαμε όλο το υπόλοιπο εμείς. Μπαίνει το άλογο μπροστά και στηρίζεται πάνω στο άλογο θεωρητικά. Και είναι 2 άτομα. Είναι για 2 άτομα. Χωράνε και 3, αλλά έχει τόσο καλή ισορροπία που όταν κάτσουν τα 2 άτομα πίσω δεν πέφτει καθόλου βάρος στο άλογο. Καθόλου βάρος. Στηρίζουμε τα παραδοσιακά επαγγέλματα και δεν πρέπει να χαθούν από το νησί μας.